Λοιπόν, ο Σταύρος ο Μουντουφάρης παραμένει μαζί μας. Να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο των τουριστικών πρακτόρων, τον κύριο Μιχάλη Βλατάκη. Καλώς ορίσατε, κύριε Βλατάκη. Και τον εντεταλμένο σύμβουλο για θέματα τουρισμού στην περιφέρεια Κρήτης, τον κύριο Κυριάκο Κότσογλου. Καλώς ήρθατε, κύριε Κότσογλου, και εσείς. Καλησπέρα σας. Θα μου δώσετε μερικά λεπτά για να πάμε να δούμε ένα χρονικό που αφορά τη δυναμική του Thomas Cook. 22.000 εργαζόμενοι, 9.000 εκ των οποίων μόνο στην Μεγάλη Βρετανία. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί όσον αφορά τον tour operators και ποια είναι η λογική της κυβέρνησης της Μεγάλης Βρετανίας για τη διαδικασία επαναπατρισμού των χιλιάδων τουριστών? Είναι η στιγμή που η τελευταία πτήση της Thomas Cook μετά την ανακοίνωση της κατάρρευσης του τουριστικού κολοσσού προσεγγίζει το αεροδρόμιο Μάντσεστερ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Άλλωστε το συγκεκριμένο αεροδρόμιο ήταν ένας από τους πιο πολυσύχναστους κόμβους της Thomas Cook. Συγκλονιστική και η δήλωση του Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας, Peter Fackhausen. Θέλω να απολογηθώ στους 21.000 συναδέλφους μου, των οποίων η καρδιά ραγίζει. Παλέψατε όλοι τόσο σκληρά για να κάνετε την Thomas Cook επιτυχημένη. Επίσης, θα ήθελα να πω μια συγγνώμη σε όλους τους πελάτες μας που βρίσκονται σε διακοπές με δικά μας πακέτα τώρα. Αυτή τη στιγμή η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο επικεντρώνεται στον επαναπατρισμό των τουριστών. Πρέπει να αναφέρουμε ότι 600.000 είναι οι τουρίστες που ετησίως μετακινούνταν με την Thomas Cook και 150.000 αυτοί που αυτήν την περίοδο βρίσκονται σε διακοπές, αρκετοί εκ των οποίων στην Ελλάδα και την Κρήτη. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας επικεντρώνεται στο να επαναπατρίσει κόσμο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό είναι ο ρόλος μας. Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ο ρυθμιστής και οι κυβερνήσεις είναι υπεύθυνοι για τις διευθετήσεις. Από τους περίπου 22.000 εργαζόμενους σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι 9.000 βρίσκονται στην Μεγάλη Βρετανία, όπου ήταν και η έδρα της Thomas Cook. Αυτή τη στιγμή το σύνολο των εργαζομένων βιώνει τον εφιάλτη της ανεργίας. Ουσιαστικά έχασαν το στόχο τους. Δεν συνειδητοποίησαν ότι οι άνθρωποι, και κυρίως οι νέοι άνθρωποι, σταμάτησαν να χρησιμοποιούν τα παραδοσιακά τουριστικά γραφεία. Ήταν πολύ αργοί στην προσαρμογή τους στο διαδίκτυο και ουσιαστικά αγνόησαν τις μεγάλες εταιρείες χαμηλού κόστους. Η Thomas Cook αντιμετωπίζει χρέη ύψους σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και ενώ βρέθηκε κοντά σε σχέδιο διάσωσης ύψους 900 εκατομμυρίων λιρών, δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στο αίτημα των πιστωτών για εξέβρεση επιπλέον 200 εκατομμυρίων λιρών χρηματοδότησης. Μεγάλες απώλειες πέρα από την Ελλάδα υπάρχουν στην Τουρκία, την Ισπανία αλλά και την Κύπρο. Και βεβαίως συνεχίζουμε την συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα που σήμερα κλειδονίζει αρκετά την κριτική τουριστική βιομηχανία, όπως και την παγκόσμια τουριστική βιομηχανία. Μαζί μας ο πρόεδρος των τουριστικών πρακτόρων, ο κύριος Βλατάκης, ο εντεταλμένος σύμβουλος της περιφέρειας Κρήτης για θέματα τουρισμού, ο κύριος Κότσογλου. Θα πάμε στο στούντιο του Ρεθύμνου να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο των ξενοδόχων του Ρεθύμνου, τον κύριο Τσακαλάκη, και στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου τον αερολιμενάρχη, τον κύριο Γιώργο Πλιάκα. Καλώς ορίσατε και οι τέσσερις. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Βλατάκη, να μου δώσετε ένα πρώτο σχόλιο για την σημερινή ημέρα. Καταρχήν, φαντάζομαι ήταν μία είδηση που στην αρχή προκάλεσε ένα απίστευτο σοκ. Στις 3 η ώρα ξύπνησα γιατί είχα αγωνία τι θα γίνει και η πρώτη σκέψη που έκανα μόλις έμαθα για την κατάρρευση ήταν σεισμός, 7 ρίχτερ και τσουνάμι. Και μάλιστα το έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ σήμερα, τα ΜΜΕ, διότι αυτό αποτυπώνει την πραγματικότητα του συμβάντος. Το τσουνάμι είναι αυτό που φέρνει μεγαλύτερη καταστροφή μετά το σεισμό και αυτά είναι τα επακόλουθα αυτής της κρίσης που μας προβληματίζουν περισσότερο από το γεγονός της πτώχευσης. Και αναφέρομαι βέβαια αυτό που υπόθηκε και στο ρεπορτάζ στο μεγάλο άνοιγμα που έχουν όχι μόνο οι ξενοδόχοι αλλά όλη η οικονομία του τουρισμού. Τουριστικά γραφεία, τουριστικά λεωφορεία, ξενοδοχεία, καράβια. Είναι όλη μια αλυσίδα, ένα ντόμινο που ακολουθεί αυτή την πτώχευση και έχουν ανοιχτές λογαριασμούς, διότι οι πελάτες αυτοί οι οποίοι έφυγαν δεν καλύπτονται από τον ασφαλιστικό φορέα και θα ακολουθήσουν τη διαδικασία της εκαθάρισης και της πτώχευσης.
Θα επανέλθω σε εσάς για να κάνουμε μια πρώτη τοποθέτηση όλοι οι εκλεκτοί καλεσμένοι. Κύριε Κότσογλου, θέλω να μου πείτε ως περιφέρεια Κρήτης. Γνωρίζω ότι αύριο υπάρχει μια συνάντηση του Σταύρου Αρναουτάκη με τον Υφυπουργό Τουρισμού. Θα ήθελα να μου δώσετε αν έχετε μια εικόνα κατά προσέγγιση του οικονομικού προβλήματος, αλλά και γενικότερα του κοινωνικού προβλήματος που υφίσταται ο κρητικός τουρισμός. Ακολουθώντας τον κύριο Βλατάκη, ο οποίος μίλησε με όρους φυσικών καταστροφών και έστω θα το έκανε, με όρους διαχείρισης κρίσεων, γιατί όλο αυτό το πράγμα είναι μια διαχείριση κρίσης και η ικανότητά μας κρίνεται στο κατά πόσο μπορούμε να τη διαχειριστούμε. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι υπάρχει διαχείριση της επόμενης ημέρας, δηλαδή αυτού που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα, η διαχείριση της σεζόν μέχρι τις επόμενες 45 μέρες περίπου που μένει για να λήξει και η διαχείριση των πακέτων, δηλαδή των συμβολέων της επόμενης και των επόμενων χρόνων. Αυτά τα τρία στάδια θα χαρακτηρίσουν το project management με δύο τρόπους. Ο ένας είναι ο στρατηγικός, αυτός δηλαδή που θα επιλέξει ο Περιφερειάρχης με τον Υπουργό, με τους τουριστικούς πράκτορες και τους ξενοδόχους τις επόμενες μέρες. Και ο υπόλοιπος είναι ο τακτικός, αυτός δηλαδή που θα ακολουθήσει ο κάθε ένας ξενοδόχος με βάση τις επιταγές αυτές. Καταλαβαίνετε ότι σε αυτή τη βάση θα υπάρξουν πολύ μεγάλοι κλειδονισμοί, ιστορίες που θα μας απασχολήσουν. Θα μας απασχολήσει η υστεροφημία μας τώρα και στο μέλλον, σε κάθε περίπτωση. Κοινωνικά θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουν οι ξενοδόχοι να αντιμετωπίσουν, οι εργαζόμενοι, αλλά και οι επισκέπτες. Ξέρετε, επειδή αναφέρεσα, συγγνώμη, στο κομμάτι των ξενοδόχων, γνωρίζουμε ότι η φιλοξενία γεννήθηκε σε αυτόν εδώ τον τόπο, άρα να υποθέσω ότι δεν υπάρχει σκέψη, ας πούμε, ξενοδόχου από την Κρήτη που θα πει στον πελάτη του φύγει γιατί εγώ δεν πληρώθηκα. Κοιτάξτε να δείτε. Βέβαια, και αν δείτε την ανακοίνωση του συλλόγου των συλλόγων ξενοδόχων, κυρίως εγώ ξέρω πολύ καλά γιατί διάβασα των Χανίων, η πρόθεση και η προτροπή είναι, επειδή όπως καταλαβαίνετε το γενικά γίνεται αυτό στη διοίκηση, το κακό μήνυμα έχει πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από το καλό μήνυμα. Βεβαίως. Αυτοί οι άνθρωποι, αν τύχουν κακή εμπειρία, θα τη μεταλαμπαδεύσουν με πολύ μεγάλη όρεξη παντού. Άρα θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε και επικοινωνιακά αυτό. Ότι κατά δύσκολο συνέβη στην Τηγησία και μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα κυριάρχησε στα πρωτοσέλιδα στα ηλεκτρονικά σε ολόκληρο τον κόσμο, δημιουργώντας πολύ αρνητικές επιπτώσεις. Ειδικά με τα δίκτυα κοινωνικής προβολής θα γίνει πάρα πολύ. Όμως, σας λέω εγώ ότι είναι το εύκολο κομμάτι, σωστά το είπατε εσείς, ο Ξένιος Δίας εδώ γεννήθηκε. Και αποφασίζουμε λοιπόν ότι δεν θα φύγει κανείς. Θα τους κάνουμε μάλιστα αντίθετα αυτούς που ήδη έχουν παραλυθεί και σήμερα να περάσουν εξαιρετικές διακοπές σε αυτό που εμείς ονομάζουμε Incredible Crete. Με τις αφίξεις αύριο, τι θα πρέπει να κάνει ο Ξένιος Δίας? Και θα γυρίσουμε σε αυτό, και επειδή αναφέρεστε σε αφίξεις, πάμε κατευθείαν στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου και στον αερολιμενάρχη τον κύριο Γιώργο Πλιάκα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας και το πρώτο σε τουριστικές πτήσεις. Κύριε Πλιάκα, αύριο, όπως ακούσαμε νωρίτερα, 6 πτήσεις της Thomas Cook μετά τις 9 το βράδυ. Και θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό το κομμάτι. Οι πτήσεις γίνονται κανονικά, γιατί το Φλεβάρι είχαμε και την περίπτωση της Τζερμάνια, όπου εκεί είχαμε πραγματικά διαδικασία επαναπατρισμού. Δεν υπήρχαν αεροπλάνα να μεταφέρουν τους τουρίστες. Βεβαίως ο αριθμός ήταν πολύ μικρότερο σε σχέση με το σήμερα. Κοιτάξτε, είναι πολύ οργανωμένο το σχέδιο της επιστροφής των επιβατών, των Εγγλέζων επιβατών. Το είχαν μελετήσει οι Εγγλέζοι από αρκετό καιρό, οπότε δεν θα υπάρξει καμία ούτε ανησυχία για τον κόσμο, αλλά ούτε και οργανωτική δυσλειτουργία. Να φανταστείτε ότι τα flight number, οι αριθμοί πτήσεως των νέων εταιριών που θα έρθουν, είναι οι ίδιες με αυτές που θα παίρναν τον κόσμο αύριο. Όπως και μεθαύριο. Και συγκεκριμένα αύριο θα φύγουν 1.247 Εγγλέζοι επιβάτες, 25 του μήνα ακόμη 436 και άλλοι 618 στις 27 του μήνα. Κύριε Πλιάκα, επειδή λέτε κάτι πολύ σημαντικό τώρα, είπατε για τους αριθμούς των πτήσεων. Αυτό συνεπάγεται ότι και επειδή έχουμε ένα Οκτώβριο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πίσω μας έχουμε ένα Οκτώβριο που είναι ένας σημαντικός τουριστικός μήνας. Υπάρχει σχέδιο και για τα τουριστικά πακέτα του Οκτωβρίου όσον αφορά την Thomas Cook? Τι θα γίνει με τους πελάτες που θα έρθουν διακοπές στις 10 του Οκτώβρη? Θα μας τα πει και ο κύριος Βλατάκης αυτά σε πολύ λίγο. Όχι. Thomas Cook τελείωσε από σήμερα. Mm-hmm. Για να σας δώσω να καταλάβετε, περιμέναμε γύρω στα 300-350 άτομα σήμερα από Γερμανία, από Γαλλία και Βέλγιο και πρέπει να έρθαν καμιά δεκαπενταριά. Συστήνουν οι πράκτορες στο εξωτερικό, οι πρώην πράκτορες της Thomas Cook, να μην ταξιδέψουν προς προορισμούς εφόσον έχει πτωχεύσει ο τουριστικός οργανισμός Thomas Cook. Άρα δεν δεχόμαστε
Δεν δεχόμαστε. Εμείς πάντα δεχόμαστε όλους τους πελάτες, αλλά δεν έρχονται πελάτες στη Thomas Cook και αυτοί που έρχονται, έρχονται με δικιά τους ευθύνη. Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί σύμφωνα με τον προγραμματισμό της πολιτικής προστασίας της Βρετανίας, το σχέδιο επαναπατρισμού αφορά στους τουρίστες που έχουν ως βάση τους στη Βρετανία. Με τους τουρίστες άλλων χωρών, ευρωπαϊκών χωρών που έχουν χρησιμοποιήσει την Thomas Cook, τι ακριβώς ισχύει, οι ασφαλιστικές εταιρείες αναλαμβάνουν τον επαναπατρισμό τους? Κοιτάξτε, δείτε, το καλό σενάριο αυτού νου του τσουνάμι που είπε και ο φίλος μου ο Μιχάλης Βλατάκης είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Κόνδρας, που τουλάχιστον για το αεροδρόμιο του Ηρακλείου είναι τριπλάσιο νούμερο σε πτήσεις και σε αριθμό αφιχθέντων επιβατών, δεν έχει αναστείλει τη λειτουργία του, έρχεται κανονικά. Τώρα προλίγου προσγειωθήκανε δύο πτήσεις, μία από Ντίσελντορφ και μία από Ανόβερο, το πρωί άλλες δύο και αύριο συνεχίζει κανονικά. Εάν γλιτώσει η θυγατρική της Thomas Cook που είναι ο Κόνδρας, η ζημιά θα είναι αρκετά μικρότερη από αυτή που αναμένουμε αυτή τη στιγμή όλοι μας. Γιατί κύριε Πλιάκα, υπάρχει μία ανακοίνωση, επειδή αναφέρεσαι στον Κόντρο και είναι πολύ σημαντικό, που λέει ότι συνεχίζει την πτυτική της δραστηριότητα η αεροπορική εταιρεία Κόντορ, όμως δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο. Δηλαδή δεν λέει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Συνεχίζει την πτυτική δραστηριότητα για να καλύψει τις ανάγκες της Thomas Cook ή συνεχίζει γενικότερα την πτυτική της δραστηριότητα? Εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό. Όχι, όχι. Δεν έφερνε μόνο πελάτες της Thomas Cook. Έφερνε και πελάτες και άλλων γραφείων και συνεχίζει κανονικά. Και μια τελευταία πληροφορία που βλέπω και εγώ μέσα στα κοινωνικά δίκτυα είναι ότι κατά μεγάλη πλειοψηφία η σωτηρία του Κόνδωρα από την πτώχευση του Thomas Cook μάλλον θα πραγματοποιηθεί σε αυτό το διήμερο που είπατε κι εσείς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον, αν θέλετε, τουλάχιστον της γερμανικής αγοράς, που η οποία είναι και η πρώτη αγορά για το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό, αν συμβεί για τους καλά γνωρίζοντες από τουρισμό. Θέλω να πάμε και στον κύριο Τσακαλάκη στο Ρέθυμνο. Κύριε Τσακαλάκη, θέλω να μου μεταφέρετε την εικόνα των ξενοδοχείων στο Ρέθυμνο. Το Ρέθυμνο, ένας δυναμικός τουριστικός δήμος, με έντονη παρουσία της Thomas Cook σε μεγάλες μονάδες εκεί. Ναι, καλησπέρα σε όλους σας. Όντως το Ρέθυμνο είναι ένας μεγάλος προορισμός για την Thomas Cook τώρα και αρκετά χρόνια. Εδώ επίσης βρίσκεται η εταιρεία Iberostar, που είναι κατεξοχήν εταιρεία που συνεργάζεται με τον όμιλο της Thomas Cook, ιδιοκτησίας ισπανικής του Μανουέλο Φλουσάρ, αλλά έχει δύο μεγάλες μονάδες του κ. Γρηγοριάδη επινοικιάσει για χρόνια τώρα και εκτελεί και ολοκληρώνει τα πακέτα της Thomas Cook. Δυστυχώς για όλους μας το τσουνάμι που προανήγγειλε και ο κύριος Βλατάκης το πρωί θα μας επηρεάσει και φέτος αλλά και για τα επόμενα χρόνια. Εάν φύγουν από την αγορά τα αεροπλάνα αυτά και συνυπολογίζοντας πόσες αεροπορικές εταιρείες έχουν κλείσει τα τελευταία χρόνια. Είναι 11 οι αεροπορικές εταιρείες τουριστικές που έχουν κλείσει τα τελευταία 6 χρόνια και επηρέασαν τα κριτικά αεροδρόμια. Εννοείται, και αν θα βάλουμε και τα Boeing τα 737 MAX τα οποία είναι καθυλωμένα, εντείνεται το πρόβλημα. Βεβαίως. Λοιπόν, θέλω να γυρίσω σε εσάς κύριε Βλατάκη, επειδή νομίζω ότι ο χαρακτηρισμός του τσουνάμι βρίσκει σύμφωνους όλους τους φορείς του κριτικού τουρισμού. Και θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό το κομμάτι. Πόσο μπορεί να μειωθεί, θα το πω έτσι λαϊκά, η χασούρα εάν η Κόντρο συνεχίσει την πτυτική δραστηριότητα, γιατί όλα αυτή τη στιγμή είναι θέμα μετακίνησης. Και βεβαίως κρατάμε για να κατανοήσουν οι τηλεθεατές ότι οι τουρίστες που ήταν με Thomas Cook τον Οκτώβριο ή τις πρώτες μέρες του Νοέμβρη δεν θα έρθουν στην Κρήτη. Είναι πολύ σημαντικό να σωθεί η Κόντρο για το μέλλον, διότι χρειαζόμαστε αεροπορικές εταιρείες προκειμένου να έχουμε επισκέπτες στην Κρήτη. Είμαστε ένα νησί, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Γι' αυτό λοιπόν θα είναι μια θετική εξέλιξη να αναλάβει η Lufthansa την Κόντορ, γίνονται συζητήσεις και να σωθεί τουλάχιστον η αεροπορική εταιρεία. Όμως η Thomas Cook έχει το γερμανικό της κομμάτι, είναι ο Neckermann. Είναι θυγατρική εταιρεία, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, και θα σας πω σαν πληροφορία που τη λέω πρώτη φορά ότι γίνονται διεργασίες προκειμένου να σωθεί τουλάχιστον ο Neckermann και το σκανδιναβικό κομμάτι.
καθώς επίσης και οι πρώην ανατολικές χώρες όπως η Πολωνία, η Τσεχία και η Ουγγαρία, ούτως ώστε αυτόνομα να συνεχίσουν τη λειτουργία τους. Εάν αυτό γίνει, θα είναι μια θετική εξέλιξη και όπως είπατε θα μειώσει τη χασούρα, αυτό που είπατε λαϊκά. Με τα συμβόλαια, κύριε Βλατάκη, τι μπορεί να γίνει? Γιατί κάνατε μια πρώτη τοποθέτηση στην πρώτη ερώτησή μου, όμως η τουριστική σεζόν συνεχίζεται και ήδη υπάρχει ο προγραμματισμός για την επόμενη και κάποιες σε βάθος πενταετίας. Έτσι ακριβώς, γι' αυτό το αποκάλεσα τσουνάμι, διότι αυτά τα οποία έπονται, αυτά είναι τα πιο δυσάρεστα. Οι πελάτες οι οποίοι είναι εδώ έχουν τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, θα επιστρέψουν με το τέλος των διακοπών τους, οι ξενοδόχοι θα πληρωθούν από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς από την ημέρα της πτώχευσης μέχρι την αναχώρησή τους. Είναι ένα θέμα που θα διευθετηθεί με το ένα με τον άλλο τρόπο. Ίστατη πράξη είναι να ζητήσουμε από τους πελάτες να πληρώσουν και δεν πρέπει να γίνει σε καμία περίπτωση, διότι θα είναι κακή διαφήμιση για τον προορισμό μας. Και αυτό είναι μια έκκληση. Αλλά βέβαια δεν εξαρτάται μόνο από τους ξενοδόχους, εξαρτάται και από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς να στείλουν εγγράφος ότι καλύπτουν αυτά τα έξοδα. Τώρα τι γίνεται με τους ανθρώπους του τουρισμού που μπαίνουν στη διαδικασία συμβολέων με την λογική του δανεισμού? Μεγάλο θέμα. Πολύ μεγάλο θέμα. Γι' αυτό το αποκάλεσα τσουνάμι. Διότι είναι ένα ντόμινο. Ακολουθεί το ένα το άλλο και κανείς δεν ξέρει τα αποτελέσματα. Και είναι αυθαίρετο να ακούω 100 εκατομμύρια ή 80 εκατομμύρια. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε τώρα αριθμούς. Είναι ανεύθυνο. Ειλικρινά είναι ανεύθυνο. Η Thomas Cook θα μπορούσε να συμπαρασύρει σε μια παρόμοια οικονομική κατάρρευση μικρότερους τουριστικούς οργανισμούς? Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τουριστικοί οργανισμοί που στην τουριστική γλώσσα είναι καλύπτω τις τρύπες των αφήξεων. Οπωσδήποτε, διότι είναι δορυφόροι και αυτοί. Δουλεύουν με τα ξενοδοχεία της Thomas Cook, παίρνουν αεροπορικές θέσεις από το συγκεκριμένο tour operator. Αυτά είναι συνυφασμένα και όπως καταλαβαίνετε ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση. Βεβαίως, Σταύρο. Να σημειώσουμε ότι είναι σε εξέλιξη στο Υπουργείο Τουρισμού η έκτακτη σύσκεψη διαχείρισης κρίσεων, που προφανώς θα δώσει απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα τα οποία υπάρχουν και για τους εργαζόμενους και για τους ξενοδόχους και για όλους τους φορείς. Θα πρέπει να το πω αυτό, διότι είναι κάτι το οποίο μου το είπαν από το BBC σήμερα που μιλούσα μια συνάδελφό σας, ότι η τουρκική κυβέρνηση έσπευσε αμέσως να ανακοινώσει ότι θα στηρίξει οικονομικά όλες τις εταιρείες που έχουν απώλειες από αυτή την πτώχευση. Περιμένουμε και ελπίζουμε ότι και η ελληνική κυβέρνηση θα πάρει τα μέτρα τα οποία πρέπει να πάρει για να στηριχθούν όλοι αυτοί. Κύριε Κότσογλου, είπατε για διαχείριση κρίσεως και θέλω να σας κάνω μια ερώτηση κρίσεως. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας τουριστικός κολοσσός που λέγεται TUI. Με βάση τα σημερινά δεδομένα και για να καλυφθεί αυτό το κενό, θα μπορούσε η TUI να διασφαλίσει μέσα από τη διαδικασία συμβολέων μία μικρότερη χασούρα στην επόμενη τουριστική περίοδο? Κύριε Δασκαλάκη, είναι βέβαιο ότι μετά από αυτή τη διαδικασία που μίλησε και ο κύριος Βλατάκης πριν, και ξέρετε, σε όλη αυτή τη διαδικασία λείπει ένα πράγμα κολοσσία σημαντικό. Η τοποθέτηση της ίδιας της Thomas Cook. Θα μπορούσε να μας πει ποια είναι η έκθεση των θυγατρικών στην ίδια τη μητρική εταιρεία, πόσος είναι πραγματικά ο κίνδυνος, ποιος πρόκειται ή όχι να καταρρεύσει, για να καταλάβουμε. Αν ο Κόνδωρας έχει πολύ μεγάλη επαφή με τη μητρική εταιρεία, τότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα. Σε κάθε περίπτωση, μετά την κατάρρευση της Thomas Cook, είναι βέβαιο ότι θα εμφανιστούν και νέοι παίχτες στο προσκήνιο και οι υφιστάμενοι παίχτες θα ενδυναμώσουν τις θέσεις τους. Όμως ξέρετε πάρα πολύ καλά. Εδώ όμως έχουμε ένα κλειδονισμό έντονο του μαζικού τουρισμού. Βέβαια. Γιατί δεν μιλάμε για ένα μικρό τουριστικό οργανισμό, ένα tour operator χαλαρό. Εδώ μιλάμε για ένα τουριστικό κολοσσό. Σας λέω εγώ. Ο οποίος δημιούργησε πιο πριν από την TUI, θα τολμήσω να πω, και το μοντέλο του μαζικού τουρισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δείτε η ψυχολογία των τουριστών. Ακριβώς. Αυτό που λέτε, που είναι πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή κλειδονίζεται η εμπιστοσύνη των τουριστών στους μεγάλους tour operators που με μαζικό τρόπο μεταφέρουν πελάτες. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν θα γίνει. Δεν πειράζει. Η συζήτηση είναι και είναι εύκολο να διακοπτόμαστε. Σε αυτή την περίπτωση είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν οι παίχτες, καθώς και οι υφιστάμενοι παίχτες όπως η TUI αλλά και η Apollo θα απορροφήσουν ένα μεγάλο κομμάτι. Το ζητούμενο, κύριε Δασκαλάκη, είναι ότι ξέρετε,
το μονοπόλιο. Είναι πολύ κοντά με το ολιγοπόλιο. Κατά συνέπεια, ένας παίχτης παραπάνω στο διεθνές στερέωμα βελτιώνει τις συνθήκες ανταγωνισμού, εξαφανίζει τάσεις μονομανικές από τους άλλους tour operator. Τον θέλουμε τον παίχτη παραπάνω, διότι οι συνθήκες του ελληνικού τουρισμού είναι προς αυτή την κατεύθυνση θετικές. Σας πιέζω γιατί ο χρόνος πιέζει. Πρέπει να πάω για μία τελευταία τοποθέτηση στον αερολιμενάρχη, τον κύριο Πλιάκα, αλλά και τον πρόεδρο των ξενοδόχων του Ρεθμού, τον κύριο Τσακαλάκη. Κύριε Πλιάκα, δεν τίθεται θέμα να μην μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Θέλω να μου πείτε ποια από τις επόμενες ημέρες είναι η πιο δύσκολη όσον αφορά τον αριθμό των αναχωρήσεων μέσα από τις πτήσεις της Thomas Cook. Δεν έχουμε κανένα θέμα ούτε με το νούμερο των αναχωρήσεων, ούτε με τις πτήσεις, ούτε με τον αριθμό των επιβατών που θέλουν να φύγουν. Το πρόβλημα που ακόμη πραγματικά εγώ αγωνιώ είναι την Πέμπτη, είναι η μέρα των Σκανδιναβών για το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Ακόμη δεν έχω καμία ενημέρωση αν θα μπουν άλλες εταιρείες, γιατί από ό,τι έχω πληροφορηθεί και ακόμη ψάχνουμε, γιατί δεν έχω καμία ενημέρωση τελείως, ότι τα αεροπλάνα της Viking, της Thomas Cook Σκανδινάβιας, έχουν και αυτά καθίσει στο έδαφος. Δεν Άρα αυτό πρακτικά σημαίνει ακόμη. Γιατί αριθμό πτήσεων την Πέμπτη? Είναι 1.400-1.500 άτομα, είναι 6 πτήσεις, αλλά είναι τα μεγάλα αεροπλάνα, είναι ο κόσμος που κάνει ο Fairport check-in. Και πραγματικά, εντάξει, και για έναν επιβάτη πρέπει να δείξουμε πάρα πολύ καλό πρόσωπο, ειδικά αυτές τις μέρες, σε αυτόν τον κόσμο. Διότι η δυσφήμιση μπορεί να κάνουμε σε μια τέτοια έκρηξη τουριστική είναι πολύ πολλαπλάσια αρνητική. Δεν είναι αν είναι μόνο 50 ή 100 ή 200. Και ο τελευταίος επιβάτης πρέπει να φύγει ευχαριστημένος, τουλάχιστον από τη χώρα μας. Κύριε Πιάκα, να σας ευχαριστήσω και εσάς. Πολύ γρήγορα, κύριε Βλατάκη. Πολύ γρήγορα. Δεν έχουν ακόμα δώσει στοιχεία για την Πέμπτη, αγαπητέ Γιώργο, διότι γίνονται συζητήσεις και διεργασίες για να δούνε πώς μπορεί το κομμάτι το σκανδιναβικό να σωθεί. Κύριε Τσακαλάκη, είπατε νωρίτερα. Κύριε Πιάκα, πολύ γρήγορα. Ναι, ναι, ναι. Απλώς ήθελα να τονίσω ότι οι Εγγλέζοι, τουλάχιστον σε αυτό το θέμα, ήταν χρόνια μπροστά, γιατί είχαμε κάνει τα πάντα και με ένα τηλέφωνο σήμερα το πρωί, 8 η ώρα, είχαμε ανοίξει ήδη γραφείο που να στηρίζουμε τους Βρετανούς επιβάτες. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Πιάκα. Κύριε Τσακαλάκη, ένα τελευταίο ερώτημα. Είπατε το παράδειγμα της Iberostar. Και επειδή γνωρίζουμε ότι τα ξενοδοχεία της Iberostar στο Ρέθυμνο είναι τουριστική κολοσσή, είναι μεγάλα ξενοδοχεία, τίθεται και θέμα λουκέτου αυτών των ξενοδοχείων τώρα, για την περίοδο αυτή, την τουριστική χρονιά εννοώ. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, διότι η Iberostar συνεργάζεται και με άλλους tour operator. Είναι ένα μικρό κομμάτι. Από ό,τι πληροφορήθηκα, είναι 1,5 εκατομμύριο περίπου τα ανοιχτά υπόλοιπα από την Thomas Cook. Επομένως δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Όχι, όχι. Το λουκέτο το αναφέρομαι επειδή έχει ένα μεγάλο ποσοστό, πάνω από το 90% πελάτες. Μπορεί να κλείσουν για αυτήν τη σεζόν, να το ξεκαθαρίσω για να μην υπάρξει παρεξήγηση. Δεν νομίζω, διότι έχει πάρα πολλούς άλλους tour operator που συνεργάζεται. Πέραν όμως από την Iberostar, είναι και τα Sendito, είναι τα άλλα brand names της εταιρείας. 7 ξενοδοχεία της Sendito σε ολόκληρη την Κρήτη. Και τα οποία και αυτά έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα. Πρόβλημα όμως έχουν γενικά όλοι οι ξενοδόχοι, διότι είπαμε ότι το ποσό είναι μεγάλο. Τώρα, παρότι ο φίλος μου ο Μιχάλης δεν θέλει να πει υπόλοιπα, σίγουρα κανείς αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μιλήσει με βεβαιότητα. Εκτιμήσεις μας ζητούν και κάνουμε, και αυτές είναι οι εκτιμήσεις. Από κάποιες συζητήσεις εδώ στο Ρέθυμνο, από 2-3 ξενοδοχεία μόνο, βγήκε ένα υπόλοιπο 5 εκατομμύρια στο Ρέθυμνο. Φανταστείτε τα υπόλοιπα. Κύριε Τσακαλάκη, να σας ευχαριστήσω και εσάς. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μία διακοπή. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και ας ελπίσουμε ότι πολύ γρήγορα θα αποκατασταθεί αυτός ο έντονος κραδασμός που βιώνει ο ελληνικός τουρισμός.